θα πρέπει να σεβαστείτε το δικαίωμα ότι εδώ είναι ο επικεφαλής της μείζωνας μειοψηφίας και έχει το δικαίωμα να τοποθετηθεί και δεν θα παρακαλέσω ησυχία όταν ολοκληρώσει ιεραρχικά και όπως λέει ο κανονισμός του Δημοτικού Συμβουλίου, το λόγο θα έχουν όλοι. Σας παρακαλώ, δεν θέλω καμία άλλη διακοπή. Κύριε Μαϊτέ, και το λόγο. Λοιπόν, έχω την εντύπωση ότι όποιος άκουσε προσεκτικά τον Δήμαρχο, λίγο προσεκτικά να τον άκουσε, λίγο προηγούμενα, ήταν η πλήρης κυριολεξία αποκάλυψη όσων ακριβώς εμείς καταγγείλαμε μέσα από το δελτίο τύπου. Επίσης, υπήρξε μία πλήρης, στην κυριολεξία πλήρης, εκμετάλλευση και αν το θέλετε, εγώ δεν φοβάμαι τις λέξεις. Δεν φοβάμαι καθόλου μα καθόλου τις λέξεις. Λοιπόν, κύριε Μαθολά, σας παρακαλώ. Αποκάλυψη της εκμετάλλευσης, της εκμετάλλευσης του θρησκευτικού αισθήματος του κόσμου, γιατί έχει σχέση άμεσα με την αργοκυλιώτισσα, έχει σχέση άμεσα με το κομμάτι αργοκυλιώτισσα, εκμετάλλευση λοιπόν του θρησκευτικού αισθήματος του κόσμου για να καλύψουν ένα έργο παράνομο. Εγώ αυτά που ήξερα τα είπα και θα τα ξαναπώ σε όποιο βαθμό και με όποια ένταση χρειαστεί. Σε όποιο βαθμό και σε όποια ένταση χρειαστεί. Εκμεταλλεύτηκαν, σας είπα και στο δελτίο τύπου, τόλμησα και το έγραψα. Υπήρξαν συγκεκριμένα συμφέροντα, συγκεκριμένες ιδιοκτησίες στην περιοχή, οι οποίες και εμένα με είχαν, και εμένα με είχαν πλησιάσει προεκλογικά. Φέρε μας στο νερό να σε ψηφίσουν. Σας παρακαλώ. Ποιος ήταν από το παρελθόν, εδώ δεν μπορούμε να δούμε. Δεν κάνετε τίποτα άλλο από το να δικαιώνετε την αρχή της τοποθέτησής μου. Λοιπόν, εν κατακλείδη, τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Πείτε ονόματα, κύριε Μαυρομάκη. Έτσι, όπως προσβάλλετε όλους. Κύριε Μαυρομάκη. Θα πείτε ονόματα, κύριε Μαυρομάκη. Κύριε Μαυρομάκη. Μα αφήστε να μιλήσω. Δεν θα κόψουμε την, πώς το λένε, την... τις φωνές, τις φωνασκίες από εκεί των ανθρώπων που παρευρίσκονται για να λάβετε εσείς τον ρόλο τους. Αφήστε με λοιπόν. Εμένα, κύριε Μαυρομάκη. Σας επιτρέπω να προσβάλλω το Δημοτικό Συμβούλιο. Όπως σε κανένα, είτε σε οποιοδήποτε Δημοτικό Συμβούλιο, είμαι δημότη. Όπως και σε εσάς, οφείλω να σας προστατεύσω. Σας παρακαλώ. Εάν προσπαθείτε με τη συνεχή. Να πείτε, κύριε Μαϊτέ, ποια συμφέροντα εξυπηρετείτε για να ακουστεί στο Δημοτικό Συμβούλιο. Εάν προσπαθείτε με τις συνεχείς διακοπές. Κάνετε μεγάλο λάθος. Ίσα-ίσα που σας προστατεύω. Δεν διακόπτω κανένα, αλλά δεν μπορείτε να λέτε ότι το Δημοτικό Συμβούλιο καλύπτει συμφέροντα. Θα το ξαναπώ για μια φορά ακόμα. Οφείλω να προστατεύσω το Δημοτικό Συμβούλιο. Θα το ξαναπώ για μια φορά. Ποια συμφέροντα καλύπτουν. Το είπατε, κύριε Μαρουμάκη. Ωραία, να κάνω εγώ τον πρόεδρο. Όχι, ελάτε. Να σεβαστείτε τις θέσεις και να πείτε ποια συμφέροντα καλύπτουν. Μου δίνετε τον λόγο. Στο συγκεκριμένο να μου απαντήσετε σε αυτό που είπατε. Ποια συμφέροντα καλύπτουμε, κύριε. Λοιπόν. Πείτε. Λοιπόν. Για να τα ξέρει και ο κόσμος. Ένα-ένα, κύριε Μαρουμάκη, στην ώρα του. Εντάξει. Ένα-ένα στην ώρα του. Μην βιάζεστε. Πολύ βιάζεστε. Έτσι. Λοιπόν, εμένα κύριε Μαρωμάτη και κύριοι συνάδελφοι, δεν μου θέλει ο κόσμος. Ο κόσμος δικαιούται να έχει οποιοδήποτε αίτημα εκείνος κρίνει ως δίκαιο ή ως ό,τι ικανοποιεί τα δικά του αιτήματα, τις δικές του προσδοκίες, τα δικά του πράγματα. Ο καθένας μπορεί να έχει την οποιαδήποτε απέτηση του καρφωθεί στο κεφάλι. Δεν με ενδιαφέρει εμένα ο κόσμος και δεν τα βάζω με τον κόσμο. Ούτε καν όταν η ψήφος του εξαρτάται από την ικανοποίηση ή μη αυτών των ερωτημάτων. Δεν τα βάζουμε τον κόσμο. Εγώ τα βάζω με αυτούς που παίρνουν αυτές τις αποφάσεις, τις πολιτικές για να εξυπηρετήσουν τέτοιες καταστάσεις, όταν ειδικά διαχειρίζονται δημόσιο χρήμα. Αυτή ακριβώς είναι η διαφορά. Και προσέξτε κάτι. Γιατί μιλάω σήμερα για αποκαλυπτήριο. Τι μας είπε ο Δήμαρχος. Δεν χρειάζεται να πω εγώ τίποτα. Δεν είπε όλα ο Δήμαρχος. 80.000 κύριοι κάνει μελέτη. Τόσο δεν μας είπατε 80 τόσες χιλιάδες, δεν μας είπατε κύριε Δήμαρχε. Ότι έλεγε, λέει, η μελέτη μέσα 80 τόσες χιλιάδες και αν το κάναμε με αυτεπιστασία, κύριε Πρωτομοτάρη, θα ήταν 26. Καταλαβαίνετε τι λέτε. Καταλαβαίνετε τι είπατε σήμερα.
σε σχέση με όλη αυτή τη δημόσια συζήτηση που έχουμε τόσο καιρό για τις απευθείας αναθέσεις σε εταιρείους και σε ιδιώτες. Καταλαβαίνετε τι είπατε σήμερα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Το νιώθετε. Δεύτερον, λέει ο κύριος, είπε ο κύριος Δήμαρχος, λίγο προηγούμενο, ότι ξέρετε, είχαμε έτοιμη τη μελέτη, μπορεί να μην της είχαμε δώσει πρωτόκολλο και μείνει μάλιστα μελέτη, πώς την είπε κτλ. Είχαμε έτοιμη από το μήνα Μάιο. Μπορεί να μην είχε πάρει πρωτόκολλο, αλλά την είχαμε. Εγώ θέλω να είμαι όσο καλό προέδρος, κύριε Δήμαρχε, είναι δυνατόν να είναι ένας άνθρωπος. Την είχατε τη μελέτη και μάλιστα που μας είπατε εδώ μέσα ότι είχατε κάνει και σχετική αναμόρφωση στον προϋπολογισμό. Έχει γίνει και στην υποψηφίση. Είχατε λοιπόν και τη μελέτη. Έτσι δεν είναι. Το έργο ξεκίνησε Σαββατοκύριακο. Παρασκευή Σάββατο. Σάββατο πρωί. Σάββατο πρωί, έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς κύριε Πολίτη. Μάλλον το έπρεπε εγώ. Φυσικά. Έτσι. Τη ζωή μου. Ο Σύμβουλο σα πέρασε από εκεί και συγχαρητήρια που γίνεται αυτό το έργο. Γιατί λέει και εγώ ήθελα να το κάνω χρόνια. Λοιπόν, την. Πώ τη λένε, την. Πώ τη λένε, την. Ξεκίνησε λοιπόν το Σάββατο πρωί. Τη ζωή μου πολύ παραγγείλει. Και ήρθα από την Αθήνα. Πόσε μέρε πριν. Δύο μέρε πριν. Δύο μέρε πριν. Είχατε το δικαίωμα. Είχατε την δυνατότητα έστω και σε ένα έκτακτο δημοτικό συμβούλιο να το κάνετε. Δεν το κάνατε. Το μόνο λάθος είναι αυτό. Δεν το κάνατε. Το μόνο λάθος είναι αυτό. Και το ερώτημα λοιπόν το δικό μου συνεχίζει και παραμένει. Πόσα έργα έχουν γίνει στο Δήμο Νάξου Μικρών και Κυκλάδων με αυτόν τον τρόπο. Τι? Και πού ξέρω εγώ που με φαίνεται εδώ μέσα να ψηφίσω κάθε φορά. Κάθε φορά. Γιατί εκεί είναι ακριβώς το ζήτημα. Τι έχει γίνει και τι δεν έχει γίνει. Ποια επιτροπή παραλαμβάνει τέτοιου είδους έργα. Όπως το συγκεκριμένο. Ποια επιτροπή παραλαμβάνει αυτά τα έργα, τα οποία έχουν εκείνη και πάει εκ των υστέρων και εγκρίνουμε μελέτες και εγκρίνουμε αυτή